Στα μέσα του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, ενός πρωτοπόρου έργου για όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 28 ωφελούμενων ατόμων με αναπηρία. Η Επιστημονική Επιτροπή της ΕΛΕΠΑΠ προχωρά στην αξιολόγηση των ατόμων που έχουν αιτηθεί τη διαμονή τους στις στέγες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η προκήρυξη των θέσεων του προσωπικού, όπως ανέφερε η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, Νατάσα Μπέγκα, με αφορμή τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της εταιρείας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα γίνει η προκήρυξη των θέσεων του προσωπικού που θα πλαισιώσει τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και προχωράμε κάθε εβδομάδα να εξετάζουμε τις αιτήσεις που έχουμε για τους ωφελούμενους, για αυτούς που έχουν τα προσόντα και τα προσόντα έχουν τις ανάγκες για να μείνουν μέσα στις στέγες. Θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τις 15 το πολύ του Φλεβάρι τα σπίτια θα αρχίσουν να λειτουργούν. Και εδώ θα πρέπει να σας πω και να θυμίσω σε όλους μας ότι είναι τα πρώτα τέτοιας μορφής σπίτια που γίνονται, οι πρώτες τέτοιες μορφής στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης που γίνονται στην Ελλάδα. Θα μπορούν να μείνουν μέσα στα σπίτια 28 άτομα, θα ωφεληθούν 28 ανάπηροι άνθρωποι και θα έχουμε γύρω στα 35 άτομα προσωπικό που επί 24ωρου βάσεως θα τους βοηθάει και θα τους στηρίζει. Κάνω έκκληση. Όσοι νομίζουν ότι έχουν ανάγκη, το παιδί τους που είναι ανάπηρο, ας κάνουν αίτηση, ας περάσει το παιδί από την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αν και εφόσον και πρέπει να εγκατασταθεί μέσα στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Στο μεταξύ, για πρώτη φορά, όπως τόνισε, η εκδηλώση της ΕΛΕΠΑΠ εν όψη των Χριστουγέννων και κυρίως η θεατρική παράσταση που γίνεται κάθε χρόνο θα γίνει σε συνεργασία και με άλλους φορείς. Η φετινή εορταστική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στις 6:45 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιαννητών και, όπως ανέφερε η κυρία Μπέγκα, δεν θα γινόταν χωρίς τη μεγάλη στήριξη και βοήθεια από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων. Την κατασκευή των σκηνικών έχουν αναλάβει οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο καθηγητής Χρήστος Καλκότος, ενώ τη μουσική επιμέλεια έχει η μουσικός Ντανάη Φώτη. Η παράσταση θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο και έχει δύο κομμάτια. Η μία θα είναι η θεατρική παράσταση του τμήματος πρώιμης παρέμβασης «Η γέννηση του Χριστού». Όταν μιλάμε για τμήμα πρώιμης παρέμβασης, σημαίνει ότι αυτή την παράσταση θα την κάνουν τα παιδάκια από την ηλικία των 2 χρόνων έως την ηλικία των 5 χρόνων. Είναι το τμήμα πρώιμης παρέμβασης που έχει μόνο η ΕΛΕΠΑΠ, όπου μόνο η ΕΛΕΠΑΠ έχει το δικαίωμα να έχει παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές από την ηλικία των 2 χρόνων. Ύστερα θα ακολουθήσει η παράσταση θεατρική των ενηλίκων «Ο Σχηθροπούλης, την παραμονή των Χριστουγέννων», όπου αυτή την παράσταση δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε, επαναλαμβάνω, αν δεν είχαμε την στήριξη και τη βοήθεια του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου και την κυρία Μαρία Τσαμπά. Περιμένουμε να έρθετε για να δείτε όλοι σας τι μπορεί
να κάνει ένα παιδί ανάπηρο όταν διδαχτεί σωστά αυτό που πρέπει να κάνει. Και ακόμη να δείτε πόση δύναμη κρύβει ο άνθρωπος μέσα του. Είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, όπως κάθε χρόνο, την Τετάρτη από τις 6 το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων θα στηθεί το εορταστικό μπαζάρι της ΕΛΕΠΑΠ.